Θύελλα αντιδράσεων από χιλιάδες γονείς πυροδοτεί η απόφαση της κυβέρνησης να επιβάλλει ΦΠΑ σε φροντιστήρια και ιδιωτικά σχολεία, ενώ αίσθηση προκάλεσε η δήλωση του Υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη, που χαρακτήρισε πενταροδεκάρες τη νέα επιβάρυνση. Το φροντιστήριο, πάσης φύσεως φροντιστήρια, αγγλικά, γαλλικά, χορός, οδεία, τα ΙΕΚ, σωστά, καλύπτουν άλλες ανάγκες, τις οποίες θα έπρεπε να καλύπτει το δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης, αλλά δεν τις καλύπτει. Μάλιστα. Συνεπώς, θα έλεγα ότι εκεί είμαστε αναγκασμένοι να πάμε σε μια συμβολικού τύπου φορολόγηση. Ποιος πηγαίνει το παιδί του στο ειδικό σχολείο, κάνει μια άλλου τύπου επιλογή, αποκλείοντας, δικαίωμά του είναι, την επιλογή του δημόσιου σχολείου. Θα αναλάβει το κόστος αυτής της επιλογής. Το έχει αναλάβει. Σε δηλώσεις του, μετά από συνάντηση με εκπροσώπους των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, ο Νίκος Φίλης επέμεινε ότι πρόκειται για επιλογή, την οποία οι γονείς μπορούν να υποστηρίξουν, λέγοντας ότι πρόκειται για ένα κόστος το οποίο δεν μπορεί να συμμεριστεί η ελληνική πολιτεία. Η επιλογή για ιδιωτικά σχολεία έχει ένα κόστος. Αυτό δεν μπορεί να το συμμεριστεί η πολιτεία. Είναι κόστος που αναλαμβάνει η οικογένεια. Τα έσοδα που εμείς υπολογίζουμε θα εισπράξουν με αυτήν τη νέα πρόταση της κυβέρνησης θα είναι κάτω από 30 εκατομμύρια ευρώ, που σημαίνει δεν αξίζει τον κόπο να δημιουργηθεί αυτή η αναταραχή.